Ο κύριος Προφήτης είναι φοβερά πολύ άσχολος. Δεν μπορεί όμως να πήγε και πολύ μακριά. Αμπρός λοιπόν, καλά μου κιάλια. Αχα, μάλιστα, ανάτος εκεί είναι. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα με το φορτηγό του. Πάει προς τα εκεί. Δεν νομίζω όμως πως τέλειωσε την επισκευή του. Συγχαρητήρια, αστυνόμεσα είναι. Ευχαριστώ, αρχηγέ. Μα τι λες τώρα. Έπιασες αυτούς τους δύο πράκτονες του κλάου. Είναι, ναι. Αυτό θα σας πω την αλήθεια, εγώ δεν το ήξερα. Σήμερα το έμαθα ότι ήσασταν και αστυνόμος Αΐνης. Καλά, τη φωνή μου την έχω για να μιλάω με το κοντρόλ στις μεταγωνιτήσεις. Ναι. Την άλλαζα πάρα πολύ. Μπορείτε να μου τον κάνετε τώρα, δηλαδή, εμένα, ναι. Όχι, αυτή η φωνή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί είναι ψηλά, είναι στον αριστεί, είναι κάτι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολη. Είναι. Έχει μια φέλη για να την βρούμε ποια φωνή να του βάλουμε για να ταιριάζει στο σκίτσο. Γιατί ο ξένος δεν μιλάει έτσι. Ναι, καμία σχέση. Όσοι έχουν δει έξω, ναι. Θεωρούν ότι αυτή η φωνή ήταν αυτή που το πήγαινε. Είναι κάτι στα χρήση του Θεοφημίου, έχει μια αφέλεια. Να σας ρωτήσω κάτι που το είχα πάντα απορία. Ειδικά για εσείς που, για εσάς που είχατε συγκεκριμένο ρόλο σε ένα παιδικό, δεν κάνατε απλά μια guest εμφάνιση. Πώς την θυμόσασταν την επόμενη φορά τη φωνή του πρωταγωνιστή, ας πούμε, του αστυνόμου Σαΐνη? Πώς την θυμόσασταν και την κάνετε ίδια? Μόλις έβλεπα το σκίτσο. Α, σας ερχότανε. Διαστροφή, ναι. Τώρα μου πεις μια φωνή. Τώρα μπορώ να θυμηθώ 5-6 φωνές. Θυμηθείτε κάποια φωνή. Η πιο αγαπημένη μου είναι του Σαΐνη και μια άλλη που ήταν της εποχής εκείνης, που είχε κλασικό παραμύθι, το θαυμαστό ταξίδι του Νίσ Χόλγκερσεν. Ναι. Αυτό που ήταν και μια ωραία περίπτωση. Γύριζε μια ταινία να κάνω μια παρένθεση. Στην Κρήτη έκανα μια ταινία και είμαστε σε 1000 μέτρα υψόμετρο. Ήταν κριτικός εκεί και μας έλεγε διάφορες ιστορίες. Πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Και μια μέρα μου λέει, είχα βλέπω λέει ένα παραμύθι και είχα να πήρα μια μέρα λέει ένα αδειάνο και ανεβαίνω πάνω, μια γαροπούλα δηλαδή, και λέω στη γιαγιά μου, άντε γεια σου γιαγιά, θα σε δω ξανά, πάω για τη Λαπωνία. Και πήδησα το σπίτι, από την ταράτσα. Και έπεσε κάτω, σκοτώθηκε ο αδειάνος και σκοτώθηκε αυτός, επειδή ήταν μεγάλη γαροπούλα. Έβλεπε το θαυμαστό ταξίδι του Νίλς Χόλγκερσεν και είχε πάρει την ΑΚΑ που ήταν η Χίνα, αλλά αυτός δεν είχε Χίνα. Και το πίστεψε. Ναι, νόμιζε ότι ήταν ο Νίλς Χόλγκερσεν και του λέω, μόνος σου θα πήγαινες στη Λαπωνία. Όχι, μου λέει. Με ποιον άλλο. Είχα μαζί μου λέει και τον Γκρούμελ. Α. Και του λέω είχε το σκιουράκι το μικρούλι, αυτό το τρίπο. Αυτό το δευτερόλεπτο το μικρό το σκιουράκι που γέλασε. Τι ωραίο τύπος που είναι. Και παντέρισε όλα. Και ξαφνικά τα παρατάει όλα και αρχίζει σαν το γκριοκάτσικο να πηδάει τα βράχια. Απ' τη χαρά του. Ένα μεγάλο άνθρωπο, 35-36 χρόνια ήταν. Μα να σα πω κάτι. Από τη χαρά του ότι είχαν παρέα με τον Γκρούμελ. Μα τι λέτε τώρα, και ξέρετε, είναι οι φωνές που έχετε αλλάξει που δεν ξέρουμε ότι είναι ο Τάσος Κωστής. Έτσι, το σκιουράκι τώρα στον Νίλς Χόλγκερσεν. Και το ακούει άλλο ξαφνικά και παθαίνει σοκ. Ο Δρακουμέλ που έχετε εδώ στο στάδιο. Α, Δρακουμέλ. Ναι, πείτε μου, σας παρακαλούμε. Κάντε μας λίγο το Δρακουμέλ, οπωσδήποτε, τον αγαπώ. Σας παρακαλώ. Θα φοβηθεί η στροφή και δεν μπορώ. Κάντε μας λίγο το Δρακουμέλ. Ποιο? Το Δρακουμέλ. Στην αρχή που ξεκινάει και λέει στρουμφάκια, θα σας μια μέρα θα σας δείξω εγώ αυτό. Μια θα βρω το σπίτι σας και τότε. Τέλειο. Ο Μπαλού, μια άλλη φωνή που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ο Πούμπα στο Lion King. Είναι το αγριογούρουνο. Α, να το. Είναι ακόμα θυμωμένο. Α, ναι. Είναι ακόμα πολύ θυμωμένο μαζί σου. Ούτε σκιουράκι. Όχι. Τι τρέχεις είναι αυτή. Τι τρέχεις είναι αυτή. Ψάχνω εγώ το κουράκι. Να το. Θα καταλάβετε εκεί σαν ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και θέλουμε Δρακουμέλ. Τώρα έκανα τώρα προβλήματα. Όχι, κι άλλο, κι άλλο. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτό το παίζει κάθε μέρα. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι η εορτά του σήμερα. Ποιος είναι αυτός. Ο Σαΐνας. Ο αστυνόμος Σαΐνας. Για σένα που έχεις τη γιορτή σου. Κάντε μου το παιδί χάρη. Και ο Πούμπα μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Πούμπα είναι το Lion King. Ναι, το αγριογούρουνο. Ναι. Που ήταν Χακούνα Ματάτα. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα εσείς από το σπίτι, αλλά εμείς εδώ τουλάχιστον πιστεύω όλες οι ηλικίες και τα νεότερα τα παιδιά, τα παιδάκια που είναι τώρα 6-7, αλλά και εμείς που είμαστε 30-35, όχι εγώ 30, παρακάτω, 30-35-40, έτσι, έχουνε... Έτσι μπήκα στη διαφήμιση. Με τη λόγω της φωνής σας. Ναι, γιατί κάποιος που έβλεπε μεγάλωση αυτός... Α, τα χρόνια, δουλειές, τα γάματα,
Τώρα πια σε έχω αποκλειώσει, ξάδερφε. Μη λες τέτοια λόγια, ξάδερφε. Μου ραγίζεις την καρδιά. Εγώ σε αγαπάω. Τι υποφέρω να σε βλέπω έτσι. Αφού υποφέρεις, μπορείς να πληρώσεις την τελευταία μου επιθυμία. Τι πίσω, τι τραβάει η καρδιά σου. Πίσω.